Кирей шухрышта еда и шо. Στον πόλεμο αυτόν, το 1/3 των Τούρκων θα σκοτωθεί. Το άλλο τρίτο θα βαπτιστεί και το άλλο τρίτο θα πάει στο βάθος της Ανατολής, θα εξαφανιστεί. Μετά βεβαίως από τον πόλεμο αυτόν, όπου ο Γέρο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μας λέει ότι θα γίνει κάτι τι και κάτι θα μας κάνουν σε κάποια δύο νησάκια μας ίσως, κάτι τι, ένα επεισόδιο, ίσως για την υφαλοκρηπίδα, προφανώς γι' αυτό, γιατί μιλάει για 6 μίλια. Και μετά δεν θα διαρκέσει αυτό, θα είναι πολύ λίγο χρόνο, για να μην τρομάξουν στα νησιά μας οι άνθρωποι εκεί, ότι θα είναι κάτι, δεν θα είναι κάτι σοβαρό αυτό. Θα είναι πολύ λίγο και μετά, αφού θα συμβεί αυτό, θα κατέβουν οι Ρώσοι, λέει το Ξανθό γένος, και θα χτυπήσουν την Τουρκία. Τώρα, όπως είναι τα γεγονότα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βεβαίως, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάτι παλινδρομήσεις στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων και της Τουρκίας. Ναι, είναι, φαίνεται, τα προημιακά του πολέμου. Ο Άγιος Κοσμάς μας προφήτευσε ότι θα σας επιβάλλουν αβάστακτους φόρους, αλλά δεν θα προλάβουν. Τι σημαίνει, πού οδηγεί αυτό, η απάντηση αυτή, αυτή η θέση του Αγίου Κοσμά, ότι αφού δεν θα προλάβουν, λοιπόν, άρα τα γεγονότα είναι αμέσως. Ποια γεγονότα? Του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.